ειδιωτικό ελικόπτερο του Κόμπι ναι. αν, αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχουμε. Είναι πολύ πιθανό, δεν μπορούμε να το πούμε ναι. με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Ε, το ABC7 Eyewitness ε, είπε, επιβεβαίωσε ότι ο Κόμπι ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Ε, το χειρότερο είναι ότι ο Κόμπι Μπράιντ είναι μόλι 41 ετών, ξεκίνησε να ζει ουσιαστικά τη ζωή του εδώ και λίγο καιρό που σταμάτησε να παίζει μπάσκετ. Αυτό που έκανε ήταν να πηγαίνει και να βοηθά τους εν ενεργεία αστέρες του NBA να γίνουν καλύτεροι με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο τους έδειχνε εργασιομανής, ένας προσγειωμένος στη γη θεός του μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς σήμερα τον ξεπέρασε τα ξημερώματα σε συνολικού πόντου του NBA και στα παπούτσια του είχε γράψει. Έχουμε ετοιμάσει τα πλάνα, τα είχαμε ετοιμάσει να σα τα δείξουμε σένα, στην ενότητα. Στα παπούτσια του είχε γράψει Mamba Forever. Μάμπα δηλαδή για πάντα. Ο Mamba, ο Black Mamba είναι ο Kobe Μπράιανς. Συγκλονιστικό όλο αυτό. Ναι. Α, και το ακ... ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι ότι ο Kobe είναι μελλοντικό Hall of Famer και δεν θα ζήσει για να δει αυτή τη τιμή. Αυτή τη τιμή, τη μέγιστη τιμή για κάθε παίκτη μπάσκετ σε όλο τον πλανήτη. Η μπασκετική, και όχι μόνο, η αθλητική κοινότητα, η παγκόσμια η αθλητική, κοινότητα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; το τι συμβαίνει στα ιδιοσιογραφικά μέσα όλου του κόσμου, είναι αδιανόητο. Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι νεκρός, είναι ο ήρωας μιας γενιάς η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή κινεί τα νήματα στον χώρο του, του μπάσκετ και του αθλητισμού και ο Κόμπι ήταν αυτός ο οποίος και όταν αγωνιζόταν, αλλά και... Από τη στιγμή που αποσύρθηκε. Εδώ έχουμε από του Sky News ναι. εικόνε, από όλα τα ενημερωτικά αυτή τη site και πρακτορία και δορυφορικά δίκτυα, για να μπορούμε να έχουμε πληρέστατη ενημέρωση. Γιατί ήταν η κάλυψη άμεση, γιατί είναι η καπνή που βγαίνει από το ελικόπτερο που έχει πέσει. Ο Κόμπι αφήνει πίσω του τη Βανέσα και τρία παιδιά. Α, 41 μόλι ετών, επαναλαμβάνω, είναι η πιο θλιβερή ημέρα, η 26 Ιανουαρίου. Όχι, όχι, μόνο για το NBA. όχι, μόνο όχι, για μόνο, για, για τη φετινή χρονιά. Μπορώ να... Για την ιστορία του NBA με αυτή τη, με αυτή αυτή τη, τη διάσταση που είχε ο μύθος. Yeah. Για αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τα μεγαλύτερα δίκτυα παγκοσμίω. Δεν έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Είναι μια ανθρώπινη ζωή που ε, Ούτω ή άλλω χάθηκε, αλλά ε, είχε τέτοια απήχηση ο συγκεκριμένο που φυσικά τα μεγαλύτερα δίκτυα σε όλο τον κόσμο διακόπτουν το πρόγραμμά του και μεταδίδουν αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το αυτό. Ο Κόμπι Μπράιν ανταγωνίστηκε σε όλη τη την καριέρα στου Λο Άντζελε Lakers Μαζί του γιγάντωσε τη φήμη που είχε η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα παγκοσμίω μπασκετικά. Είναι το αντίστοιχο τη Βαρσελόνα δηλαδή για τον χώρο του μπάσκετ, για να καταλάβετε. Γιατί πράγμα μιλάμε. Ακόμη και όταν οι Lakers ήταν στα χαμηλά τους, οι της του, Kobe, οι πωλήσει τη φανέλα του Κόμπι, οι πωλήσει των τηλεοπτικών δικτύων για του αγώνε των, Lakers ήταν αδιανόητε. Ήταν στο ύψιστο δυνατό βαθμό. Και αυτό οφείλεται στον Κόμπι, στον uh, Shaquille O'Neal και τον Phil Τζάξον, με του οποίου γνώρισαν πολύ μεγάλε επιτυχίε και πήραν πρωταθλήματα στου Los Angeles Lakers. Είναι μια είδηση την οποία μόλι τη μάθαμε. Εγώ αρνήθηκα για κάποια λεπτά να την πιστέψω. Είναι ναι, ναι, όλοι το... Είναι ένα συλλογικό γεγονός, γιατί... ε, επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε και από την εικόνα ότι όλα τα ιδεσογραφικά δίκτυα στον πλανήτη έχουν διακόψει την κανονική ροή του προγράμματός του. Αυτό το χαμόγελο συντρόφευσε πάρα πολλά όνειρα μικρών παιδιών οι οποίοι κοιμούνται κάθε βράδυ με μία μπάλα στο προσκέφαλό του, μία μπάλα του μπάσκετ. Το γεγονό ότι... Ο Κόμπι έκανε ταξίδια συνεχώ για να βρίσκεται μαζί με του ε, διάφορου άλλου αστέρους του NBA και να δουλεύει μαζί του, είναι δεδομένο. Αυτό έκανε. Αυτή ήταν η δουλειά του, αυτό επέλεξε να κάνει από τη στιγμή που αποσύρθηκε. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστική στιγμή του τελευταίου αγώνα που έδωσε με του Lakers όταν είπε στον κόσμο, μιλώντα στον κόσμο, Mamba out. Και δυστυχώ αυτό το Mamba out. Επιβεβαιώνεται όχι μόνο για τον μπάσκετ, αλλά και για την ίδια τη ζωή σήμερα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, ε. θα τα πούμε και αργότερα, Γιάννη. Γιατί αλλάζουμε όλη τη ροή τη εκπομπή και θα παρακολουθήσουμε και τι αντιδράσει. Ξαναγυρίζοντα στον άχαρο εδώ ρόλο το δικό μα τώρα, με τα ποδοσφαιρικά και με την επικαιρότητα.